Θέλω να μου δώσετε το βίντεο 2466. Επειδή κάποιοι πιστεύετε ότι ψηφίζοντας Μητσοτάκη ή τον άλλο τον Κασελάκη, πώς το λέγει, τον Τάλερ μαζί παρέα πακέτο αυτή η βίντεο, αλλιώς. Μου λέει ένας φίλος τώρα, εντάξει, θα το πω απαθή, αλλά δεν έπασε τους. Μου λέει, με βάση το πρωτόκολλο του Αγίου Όρους, μπορεί να πάει ο Τάλερ με τον Κασελάκη εκεί. Σκεφτείτε το κάνει κάπως έτσι. Να δω τα κάνει η Ιερά Αναστασία μετά. Γελάστε σε. Από την άλλη πρέπει να σας πω και κάτι άλλο το Κασελάκι για τους Σιριζέους και όλους αυτούς τους τύπους. Τους ψευδολογούντες. Ότι δεν υπάρχει, δεν είναι παράνομα τα όσα λέει και ο Κασελάκι για τον γάμο του. Γάμος δεν υπάρχει αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Αυτά που λέει ο τυπάκος τα λέει για προφανείς λόγους. Να περάσει το μυαλό σας το καταφύσιμο. Άστα να πας το καλό. Δώσ' μου λοιπόν το βίντεο 2466, μιλάει η απόγονος ενός εκ των μεγαλύτερων ολιγαρχών της χώρας, του Λάτσι, η κυρία Εριέτα Κουρκουλού Λάτσι, εγγονή του. Λέει για το ποιος κυβερνάει την Ελλάδα. Γιατί νομίζετε ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αυτά σάπια κόμματα, και νομίζετε ότι αυτοί οι τύποι κυβερνούν την Ελλάδα. Για δώστε το. Κανένας πολιτικός δεν διοικεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή, η χώρα διοικείται από ένα σύστημα και όποιος νομίζει ότι η χώρα διοικείται από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, νομίζω ότι κάνει λάθος. Έχει αποδειχτεί ότι πολλά κόμματα που ενδεχομένως να περιμέναμε ότι θα αλλάξουν κάποια βασικά πράγματα στη χώρα μας, δεν κατάφεραν να το κάνουν. Γιατί δεν διοικούσαν οι ίδιοι, αλλά ένα σύστημα που είναι εκατοντάδων χρόνων και είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει κανείς. Ένα άλλο. Εδώ στο τέλος έπρεπε να ακουστεί και το Μανδρί, τον Μπέ. Γιατί όσοι πιστεύουν ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης μόνος του, ή ο Κασελάκης, ή ο άλλος ο Ανδρουλάκης, κάνετε λάθος. Διότι για να είναι εκεί αυτοί οι άνθρωποι, στηρίζονται κάπου. Όχι στα δικά τους πόδια. Όχι. Πάνω σε ένα χαλί που τους έβαλαν κάποιοι και τώρα τραβάνε από πίσω. Και εξυπηρετούν αυτούς τους κάποιους. Και λέει ότι εδώ και χρόνια, δεν το είναι το φαινόμενο σου λέει, από τότε που έγινε το ελληνικό κράτος, η κυρία Λάτσι πολύ καλά τα λέει. Και μπράβο της. Όλοι οι πολιτικοί εξαρτώνται από τους ολιγάρχες. Από αυτούς που ούτε εσείς ξέρετε, αλλά πολλές φορές δεν φαίνονται κιόλας. Τα νέα τζάκια. Έτσι. Δεν κακό. Ας πω ονόματα. Γιατί εγώ ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος των Αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, γι' αυτό και πήρε τα δηληστήρια. Τη δεκαετία του. Πού? Την επταετία τα πήρε. Μετά από πίεση των Αμερικανών. Μην ξεχνιόμαστε. Η επταετία τα έδωσε γιατί πιέστηκε από τους Αμερικανούς. Τα πάρει ο Βαρδινογιάννης, θα γίνει το ποτηρητής των Αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα μας. Ψέματα είναι αυτό που λέω. Έχουμε τον κύριο Λαφούζο, τον κύριο Κυριακού, είναι ονόματα επιφανών ολιγαρχών. Αυτοί, ο κ. Σκοπελούζος, αυτοί οι τύποι, ο κ. Μιλτσανίδης. Αυτοί οι 5-10 ντοματέοι κουμαντάρουν τον τιμόνι της Ελλάδος. Και ό,τι ώρα γουστάρουν τραβάνε και το χάλι και την πρίζα. Ο Μαρινάκης. Ακόμη και ο Σαββίδης το επιχείρησε. Αλλά εντάξει, αυτός είναι, λένε είναι με τους Ρώσους. Οπότε όξα την παράγκα. Μόνο βάζει λεφτά, αυτός είναι κορόιδο. Οι άλλοι δεν βάζουν και λεφτά, οι άλλοι παίρνουν μόνο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και ελπίζω να ξυπνήσετε κάποια στιγμή. Θα δούμε τον μεγαλύτερο Έλληνα ηθοποιό, κατά την άποψή μου, πατριώτη Έλληνα ηθοποιό. Λίγα ξέρουμε για αυτόν τον άνθρωπο.